Γεια σας, τι κάνετε? Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω κάποιες πρόσφατες αγορές που είχα από την W7 και από την Essence και από μια μάθηκα του Κορέ. Θα σας τα δείξω και θα σας κάνω και ένα mini review για να μπορέσετε και εσείς να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Καταρχήν θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη για αυτό το φωτισμό, γιατί επειδή κάθομαι στο παράθυρο, είμαι υπερβολικά φωτεινή και ίσως δεν είναι τόσο ωραίο αυτό, δηλαδή θα βρω σίγουρα κάποια στιγμή τον κατάλληλο φωτισμό. Με το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκινήσω είναι με ένα lip gloss. Δεν είναι ακριβώς lip gloss, είναι αυτά εδώ από την W7. Σίγουρα τα ξέρετε, είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι ένα υπέροχο κόκκινο πραγματικά, δεν είναι lip gloss, είναι σαν κρεμόδες κραγιόν. Είναι ένα κόκκινο. Λοιπόν, όταν το βάζετε στα χείλη σας, αυτό στεγνώνει με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Δεν ξεραίνει τα χείλη, δεν τα κάνει άγρια, τουλάχιστον τα δικά μου δεν τα χάλασε καθόλου. Και στεγνώνει με έναν όμορφο τρόπο και κρατάει και είναι καταπληκτικό. Και η τιμή του ήταν μόνο 0,99 λίρες. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αγορά. Σίγουρα το ξαναπάρω. Δεν ξέρω το νούμερό του, γιατί είχε ένα απέξω χαρτάκι το οποίο το έβγαλα. Αλλά είναι το κόκκινο, δεν έχει πάρα πολλές αποχρώσεις. Το επόμενο είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο κονσίλερ, το οποίο είναι έτσι, χρυσό, και είναι με τον τρόπο τον οποίο εξωτογυρίζεται από κάτω και βγαίνει εδώ. Λοιπόν, το κονσίλερ αυτό το φοράω εγώ αυτή τη στιγμή. Έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Τα καλά του είναι ότι για μένα είναι καλυπτικό. Δεν έχω πάρα πολλούς μαύρους κύκλους, αλλά θα έλεγα ότι είναι καλυπτικό. Τα αρνητικά του είναι ότι είναι πολύ, δεν ξέρω πώς να σας το πω, λιπαρό, μάλλον κάπως έτσι. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε από κάτω να βάλετε πούδρα για να σας κρατήσει, δυστυχώς. Ενώ και το χρώμα του ήταν πάρα πολύ καλό και καλύπτει γενικά αρκετά, έχει το μειονέκτημα αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές για την τιμή του και για καθημερινή χρήση που το θέλω, γιατί για κάτι πιο καλό χρησιμοποιώ τις Radiant, είναι ό,τι πρέπει. Έχουμε ένα bronzer και ένα blusher από την W7 πάλι. Η συσκευασία του είναι πάρα πολύ ωραία, ανοίγει έτσι, έχει αυτό το πινελάκι από μόνο του. Εδώ. Και το χρώμα του είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ναι μεν δεν γράφει τόσο έντονα, αλλά αυτό από τη μία είναι για μένα θετικό, διότι είμαι πάρα πολύ λευκή και όταν αγοράζω κάτι έντονο μετά φαίνεται πάρα πολύ στο πρόσωπό μου και δεν μου αρέσει, ενώ αυτό θέλει έτσι λίγο μια προσπάθεια για να το βγάλει, δεν βγαίνει αμέσως, δεν είναι τόσο έντονο το χρώμα του. Το επόμενο και πραγματικά αγαπημένο μου είναι και αυτό από την W7. Είναι δύο ρουζ σε αυτά τα υπέροχα χρωματάκια. Και τα χρώματα τους βγαίνουν κάπως έτσι. Ξέρω πως δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε πολύ καλά λόγω του πολύ έντονου φωτισμού, αλλά είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πάρα πολύ διακριτικό, δεν είναι τόσο έντονο και αυτό πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και στο προηγούμενο που σας έδειξα, γιατί οποιοδήποτε άλλο είχα, είτε ρουζ, είτε bronzer, με το που το ακουμπούσα έμπαινε πάρα πολύ ποσότητα και εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ λευκή, δεν μου αρέσει αυτό, προτιμώ να ξαναβάλω και να ξαναβάλω μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά με την πρώτη στιγμή να γίνω αμέσως έτσι πολύ εντονοβαμένη. Τα δύο επόμενα που θέλω να σας δείξω είναι από την Essence και είναι τα δύο gel eyeliner. Είναι αυτά εδώ, το ένα είναι το γκρι, το ένα είναι το άλλο είναι το μαύρο. Είναι για μένα πραγματικά, σας μιλάω από τα καλύτερα gel eyeliner που έχω δοκιμάσει ποτέ. Λοιπόν, τα δύο υπέροχα χρωματάκια είναι αυτά εδώ. Το ένα είναι το γκρι, το οποίο έχει μέσα σαν shimmer, και το άλλο είναι το μαύρο, το matte, που πραγματικά δεν έχω δει καλύτερο gel eyeliner. Επίσης να τονίσω ότι αυτό το μαύρο δεν είναι πρόσφατη αγορά, αγνοήστε το αυτό. Καθάριζα το πινέλο για να βάλω το επόμενο. Λοιπόν, η ποσότητά του είναι
3 ml μόνο. Δυστυχώς, είναι πολύ λίγα τα ml. Αλλά το έχω κατευχαριστηθεί, είναι και αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι υπέροχο, κορίτσια, είναι υπέροχο. Δεν μου έχει ξεραθεί καθόλου. Και αμέσως πήγα και αγόρασα και αυτό εδώ. Είχα δει μια φορά που είχε και σε πράσινο, αλλά δυστυχώς δεν το πρόλαβα. Είναι πάλι από την Essence, το οποίο το αγόρασα μόλις εχθές. Είναι αυτό εδώ το set, το οποίο είναι για να φτιάχνετε, να σχηματίσετε τα βρύδια σας σωστά. Είναι δύο σκιές, μία πιο σκούρα και μία πιο ανοιχτή, και έχει μέσα ένα πινελάκι. Λοιπόν, όταν εγώ το αγόρασα, δεν είχα ιδέα ότι μόλις το ανοίγουμε υπάρχει και ένας οδηγός μέσα, ο οποίος έχει τρία σχέδια φρυδιών, τα οποία εσείς τα εφαρμόζετε. Υπάρχει το πιο χοντρό σχέδιο, το πιο λεπτό και το πιο μεσαίο. Τα εφαρμόζετε στο φρύδι σας, εδώ κάπως, και το βάφετε με τη σκιά. Λοιπόν, αυτό, εμένα προσωπικά δεν μου φαίνεται χρήσιμο, γιατί ξέρω πώς να σχηματίζει το φρύδι μου. Για μια κοπέλα η οποία έχει ξεκινήσει τώρα να βάφεται και γενικά το μακιγιάζ της, είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστή λύση, πάρα πολύ καλή λύση. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το πιο ανοιχτό χρωματάκι, γιατί εντάξει το σκούρο είναι πολύ έντονο, αλλά αν έχετε μαύρο μάλλον και μαύρο φρύδι, νομίζω μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό. Και τέλος πάντων να σας πω και κάτι, αν δεν το χρησιμοποιήσετε για τα φρύδια, το χρησιμοποιείτε και για σκιά. Και το τελευταίο, και το καλύτερο, το άφησα για το τέλος, είναι αυτή εδώ η μάσκα του Κορέ, είναι μάσκα ενυδάτωσης, είναι με θυμαρίσιο μέλι και είναι για κανονικές και ξέρες επιδερμίδες. Λοιπόν, αυτή τη μάσκα τη βάζετε 2 φορές στο πρόσωπό σας την εβδομάδα. Είναι μόνο 16 ml, είναι πάρα πολύ μικρούλα. Όταν την είχα δει, συνέχεια έπεφτα πάνω της και έλεγα σιγά μου δώσω 2,80 για να πάρω αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά τελικά μου έφτασε πάρα πολύ καιρό η μάσκα, την έχω χρησιμοποιήσει ήδη 9 φορές και έχει πάρα πολύ μέσα, οπότε έκανα την καλύτερη κίνηση να την αγοράσω. Και να σας δείξω πως ουσιαστικά δείχνει. Είναι κάπως έτσι και την βάζετε σε δέρμα το οποίο είναι στεγνό. Σε στεγνό δέρμα την αφήνετε λίγο να ξεραθεί 10 λεπτάκια και ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Και ξέρετε, διαπίστωσα ότι είναι πολύ καλύτερο να παίρνουμε μικρές συσκευασίες, όπως σας είχα πει και για τα μανώ της Έσι στο προηγούμενο βίντεο. Για αυτό κατά κάτω, άμα το βαρεθούμε, δεν έχουμε δώσει 20-30 ευρώ για αυτό το προϊόν. Δεν θα μας χαλάσει, σίγουρα θα το χρησιμοποιήσουμε όλο και άμα θέλουμε στο κάτω-κάτω να αγοράσουμε άλλο, πάμε και ξαναγοράζουμε. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα προϊόντα είχα εγώ να σας δείξω. Έχω να κάνω και ένα βιντάκι, το οποίο βασικά θέλω πολλά ακόμα να κάνω βιντάκια. Δεν είμαι δηλαδή ευχαριστημένη με τον τρόπο που κινούμε. Θέλω να κάνω πολύ περισσότερο, γιατί έχω πολλά πράγματα να σας πω για το καλοκαίρι, για τον ήλιο, για τα νεσσέρ το οποίο μου ζητήσατε να κάνω, τι πρέπει να έχουμε στην τσάντα μας για το καλοκαίρι. Γενικά έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνω να ανεβάζω και δεν θέλω να βάζω κιόλας καθημερινά βίντεο. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια! Πραγματικά είμαι τόσο άσπρη που είμαι σαν βαμπύρ. Έχω κατακόκκινα τα χείλια, λες και το αίμα.